Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβήτου, Περί Εκκλησίας Μπαίνοντας στην άκτιστη Εκκλησία, ερχόμαστε στον Χριστό, μπαίνομαι στο άκτιστον. Η Εκκλησία είναι άναρχη, ατελεύτητη, αιώνια, όπως ο Ιδρυτής της, ο Τριαδικός Θεός, είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος. Η Εκκλησία είναι άκτιστη όπως και ο Θεός είναι άκτιστος. Υπήρχε πρώτων αιώνων, πρώτων αγγέλων, πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Προκαταβολής κόσμου λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι θείο καθίδρυμα και σε αυτήν κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος. Είναι έκφραση της πολυπίκυλη σοφίας του Θεού. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων υπήρξε αφανέρωτο και φανερώθη επεσχάτων των χρόνων. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, γιατί είναι ριζωμένη στην αγάπη και στη σοφή πρόνοια του Θεού. Την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απαρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσήν Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και εμάς Θεούς κατά χάριν και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, εχάσαμε το αρχαίγονον κάλος, την αρχαίγονη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, εχάσαμε τον Παράδεισο, το Παν. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού, Πατέρα μας, δεν μας άφησε έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου, επεσχάτων των χρόνων και φανερώθη εν σαρκή. Με τη Θεία Σάρκωση του μονογενούς Ιού του Θεού, φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και ομολογουμένος μέγα αισθήτου της ευσεβίας μυστήριων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικεώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια πυκνά σε νοήματα, θεία λόγια, ουράνια. Ο Θεός εν αγάπη Του μας ένωσε πάλι με την εκκλησία Του στο πρόσωπο του Χριστού. Μπαίνοντας στην άκτιστη εκκλησία ερχόμαστε στον Χριστό, μπαίνομαι στο άκτιστον. Καλούμαστε δηλαδή και εμείς οι πιστοί να γίνομαι άκτιστοι κατά χάριν, να γίνομαι μέτοχοι των θείων ενεργειών του Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητος, να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας φρόνημα, να αποθάνομαι κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να γίνομαι ένθεοι. Όταν ζούμε στην Εκκλησία ζούμε τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο το Άγιον Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός στην η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας στρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτό είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η βάση στο παν. Χωρίς Χριστό Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός νυμφή ή κάθε μία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα και τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου, δηλαδή του Χριστού όλα εν Χριστό και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι με μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι, μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή, ένα σώμα, σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή, η ναούσιν εν για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ε αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης, και γινόμαστε ένα μόλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς όπως ο Χριστός για μας μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης, όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Του λέγοντας «Η Ναώσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Αλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμία θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια, να κάνω με προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έλθουν κι αυτοί στον Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε μάλλον άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί στον Θεό. Το ότι αν το ζούμε αυτό θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα, θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιες, κάποιοι, συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μία πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέγω καλά. Είναι στη Νότιο Αφρική, δύο ώρες έξω από το Ιωάννεσμπουργκ. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να του διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ όταν, ο, όταν μας συνδέει ο Χριστός αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλασης. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάντι στον λόγων μου τη ρίση, ουμίγευσιτε τε θανάτου εις τον αιώνα. Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή, είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή με στον παράδεισο, στην εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφού του έγινα μοναχός, πίστευσα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί, Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς και έτσι τσιχωρούμαστε και προχωρούμε προς την αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Αμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μία άλλη κατάσταση. Ζούμε μία άλλη κατάσταση, ζηλευτή, για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία, ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά Του, εκεί όπως το λέει δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτείνει τον παλαιό άνθρωπο συν τις και τις επιθυμίες, δεν δίδει σημασία στον διάβολο ούτε και στο κακό. Δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και στον συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φθάνομε να λέμε ζώδιο και τι εγώ, ζήδε εν Χριστός» κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο. Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον παράδεισο. Άμα και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος, ομοιότατος με τον εν Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στον Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνομαι ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια» και όταν λέμε πουράνια μην νομίζομαι ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές, είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του, ζει μια τρέλα, η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρο σκοτεινός, σκοτάδι. Στην εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό είμαστε μέσα στο φως και όταν ζούμε μέσα στο φως εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό. Εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάψεις το φως πάει το σκότος. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία, υπακούομαι στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνομαι μία πίμνη με έναν ποιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έριδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύω με τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρομαι. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία, Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίο λιδωρούμενο ου καντελιδόρη, πάσχον ου κυπήλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρο, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο τη θεία κοινωνία. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστό στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίω με την θεία κοινωνία. Να σα πω για μια επίσκεψη του Θεού σε μένα τον ταπεινό για να δείτε την χάρη των μυστηρίων. Από καιρού είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ μικρό σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο μήλεση είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχότανε του έλεγα «Πάρε από αυτού το ευχέλαιο, ότι πόνο έχεις από αυτό να βάζεις». Συγγνώμη που το λέγω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού. Την πεντηκοστή εξεχήθη η χάρις του Θεού, όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους, Πώς το λένε οι πράξεις και εν το την ημέρα της πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και έγινε το άφνου εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλύσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε». Συνήλθε το πλήθος και συνεχίθει ότι οίκουον εις έκαστος στη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιον Πνεύμα του έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματο χάρη, η λέξη σπίτι σε αυτόν που ήξερε γαλλικά θα ακουγόταν λαμεζό. Ήταν ένα είδο διοράσεως. Άκουγαν την ίδια του τη γλώσσα. Ο ήχο χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με τη φώτιση του Θεού τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα του. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις, ήταν το γέμισμα υπό της θείας χάριτος. Στην πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση Θεόσιος που τα χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρης τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους με την καλή έννοια τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλώντες τε κατήκον άρτων με τροφή σε να και αφελότητη καρδίας ενούντες των θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους οζωμένους καθημέραν τη εκκλησία οι κλάσει του άρτου ήταν η θεία κοινωνία και συνεχώ αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλου του χριστιανού να είναι εναγαλιάση και αφελότητη καρδία ενούντε των Θεών. Το εναγαλιάση και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο του αγέννα δε πάση ψυχή φόβο. Αυτό είναι ενθουσιασμό και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι η Θεία χάρη, αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον, ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε κι άλλοι. Του δε πλήθου των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ιστή των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες, δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού, δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με τον Θεό, τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με εκείνον και μεταξύ μας αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το Ιναώσιν Εν. Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένου γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Κι έτσι είναι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πραξιών του, γίνεται άβουλος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουνε τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι και μόλις βγούνε έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιέ χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η ζωή, το οξυγόνο. Με στη σπηλιά ο άνθρωπος φθύρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια. Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία, Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος, ποιο είναι το πιο καλό, να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες. Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη, η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια, όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχου ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εν είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Τον μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζομαι με την αγάπη μας απέναντί Του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν την χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σ' ό,τι κάνει αγκάρια, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού όταν έλθει η χάρις έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μία υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό για αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή εφόσον έχει το φως δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι διότι έχει το φως.